Ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι εύκολο κάτι προκαταρκτικά να μου απαντήσετε πριν τοποθετηθώ. Βρήκα ότι στο διάστημα 2002-2005, που στο βιογραφικό σας δηλώνετε ότι είχατε σχέση με το υπεχοδέ και είχατε ευθύνη για τους αυτοκινητόδρομους, με το ίδιο όνομα μαζί με σας, το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων. Δεν ξέρω αν είναι απλή συνωνυμία ή... Συνωνυμία. Είναι συνωνυμία. Είναι συνωνυμία και δεν υπάρχει... Ο ίδιος είναι... επειδή έχουμε συνυπάρξει από τον Ναύπλιο, εγώ είμαι από τη... Εντάξει, αυτό δεν το βρήκα. Από την Άμια απολύτως καμία σχέση να είναι κάτι που το γνωρίζω, γιατί έχετε δει αρκετές φορές, αλλά είναι συνωνυμία. Καταρχήν υπάρχει ένα θέμα που βεβαίως δεν αφορά εσάς, αφοράει τον Υπουργό και την κυβέρνηση. Γύρω από έχει ουσιαστικά ήδη τεθεί ότι έχει αλλάξει ριζικά ο αρχικός στόχος του Πράσινου Ταμείου, όπως καθοριζόταν στο άρθρο 8 του συστατικού του νόμου, που ήταν μέσω του Πράσινου Ταμείου να επιτευχθεί ένα περιβαλλοντικό ισοζύγιο απέναντι στην περιβαλλοντική επιβάρυνση που προηγήθηκε από την τακτοποίηση... Κάνει κενά, έχει κάποιο πρόβλημα αυτό. Απέναντι στην περιβαλλοντική επιβάρυνση που προηγήθηκε από την τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων και άλλων πολεοδομικών παραβάσεων. Υποτίθεται δηλαδή ότι θα γινόταν ουσιαστικά εξαγορά της παρανομίας υπέρ της στήριξης της περιβαλλοντικής πολιτικής, διοχετεύοντας σε έργα αστικής ανάπλασης και αναδάσωσης πριν απ' όλα και σε άλλους τομείς που είχαν σχέση με τα νερά και τα λοιπά, την εξαγορά της παρανομίας. Για παράδειγμα, υπήρχαν σοβαρά σχέδια, τα οποία από ό,τι φαίνεται θα μείνουν στα χαρτιά, για αναδάσωση 100.000 στρεμμάτων στην Αττική. Ένα μέρος σοβαρό από αυτά ήταν τα καμένα της προηγούμενης περίοδου. Βέβαια, από τη στιγμή που έγινε η τροποποίηση του νόμου, πρώτα περιορίστηκε η χρήση του 5% από όλες τις εισπράξεις υπέρ του περιβάλλοντος και τη στήριξη περιβαλλοντικής πολιτικής. Μετά, με τη δεύτερη τροποποίηση, περιορίστηκε μόλις το 2,5%. Είναι φανερό ότι ο αρχικός στόχος τεινάζεται στον αέρα. Δηλαδή, με λίγα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα παρά να μοιράσεις ψίχουλα. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, γιατί είναι ζωτικό πρόβλημα. Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε περιβαλλοντική πολιτική, χρειάζεται να διατεθούν χρήματα, δεν γίνεται διαφορετικά. Και δεν θα ήθελα να πω κάτι για τον κύριο Παπακοσταντίνου, γιατί ιδριός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται, δεν μ' αρέσει αυτό γενικά. Αλλά επειδή είναι μια στάση που δεν ξέρω αν τη μοιράζονται κι άλλοι, θα ήθελα να θυμίσω ότι όταν έγινε η συζήτηση για την τροποποίηση και έφυγαν το 95% των πόρων από το Ταμείο προς την κατεύθυνση του προϋπολογισμού και έμεινε μόνο το 5%, ο κύριος Παπακοσταντίνου, που ήταν τότε Υπουργός Περιβάλλοντος, είχε δηλώσει ούτε λίγο ούτε πολύ η διάθεση των χρημάτων, εννοεί, θα γίνεται με το σταγονόμετρο, γιατί δεν έχουμε λεφτά για πέταμα. Που είναι ένα θέμα, εν πάση περιπτώσει, όταν αναφέρεται έτσι στην περιβαλλοντική πολιτική και στο περιβάλλον, ο Υπουργός που είναι αρμόδιος για το ζήτημα. Ήθελα επίσης να θυμίσω το εξής, ότι όπως ειδηλέχτηκε, το Πράσινο Ταμείο ήρθε να αντικαταστήσει το ΕΤΕΡΠΣ. Εγώ είμαι καινούρια στη Βουλή, οπότε ψάχνω στο ίντερνετ για να δω τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Ανακάλυψα λοιπόν μια σειρά δημοσιευμάτων γύρω από το ΕΤΕΡΠΣ, που όλα από διάφορες εφημερίδες, από την Καθημερινή μέχρι το Ριζοσπάστη, που όλα είχαν το ίδιο κοινό σημείο. Αναφερόταν το αμαρτωλό σε εισαγωγικά ΕΤΕΡΠΣ. Και προσπάθησα να δω γιατί το λέγανε αμαρτωλό. Ψάχνοντας λοιπόν λίγο, ανακάλυψα ότι το ταμείο αυτό, με τηλεφωνήματα υπουργών, λέει ένα δημοσίευμα της Καθημερινής που έχω εδώ, μοίραζε χρήματα.
Μοίραζε χρήματα προφανώς για πελατειακές σχέσεις. Και μάλιστα μοίραζε χρήματα που δεν υπήρχαν, με αποτέλεσμα να μαζευτούν χρήματα τα οποία δεν μπορούσαν να αποπληρωθούν. Και όταν συγκροτήθηκε το Πράσινο Ταμείο, έγινε ειδική ρύθμιση αυτών των χρεών για να μπορέσουν να πληρωθούν και νομίζω ότι πληρώνονται ακόμα σήμερα από αυτά τα λίγα χρήματα, δηλαδή έχει και αυτό να πληρώνει και τις αμαρτίες του ΕΤΕΡΠΣ. Από ό,τι κατάλαβα, υποτίθεται ότι το Πράσινο Ταμείο θα ήταν μια τομή σε σχέση με το ΕΤΕΡΠΣ. Πρέπει να έχει δημιουργηθεί προφανώς σοβαρό ζήτημα για να αναφέρονται όλοι με τέτοιο τρόπο. Και το βασικό που θα έκανε θα ήταν να ενισχύσει το θέμα της διαφάνειας. Και φαίνεται ότι σε μια τέτοια κατεύθυνση το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίστηκε, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, εκπόνησε αυτή τη σειρά των κανονισμών που βάζει κάποια κριτήρια. Ένα γενικό κανονισμό για το πώς θα πρέπει να διατίθενται αυτά τα χρήματα και μετά ανάλογα με κάθε τομέα που θα χρηματοδοτούσε, ήταν την εποχή ακόμα που υποτίθεται ότι θα διαχειριζόταν δις και όχι μερικά δεκάδες εκατομμύρια, και ειδικούς κανόνες για το κάθε, για το κάθε ένα από αυτά τα έργα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν το Φεβρουάριο που μας ήρθε εδώ για πρώτη φορά, αλλά αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής, ο δικός σας διορισμός. Κοίταξα τα δημοσιεύματα του Φεβρουαρίου και εκεί ανακάλυψα ότι υπήρχε κάποιο θέμα με την αντικατάσταση του προηγούμενου Διοικητικού Συμβούλιου. Η θητεία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβούλιου, που υποτίθεται ότι είχε δουλέψει και είχε φέρει ένα βαθμό διαφάνειας που, εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχε καθόλου πριν, ίσα-ίσα το αντίστροφο στη διάθεση αυτών των χρημάτων, έλυγε κανονικά το 2015. Και ο συστατικός νόμος του Ταμείου όριζε ότι για να αντικατασταθεί πριν τη λήξη της θητείας θα έπρεπε να υπάρξει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Προφανώς δεν υπήρξε κάποιο σοβαρό πρόβλημα με το προηγούμενο Συμβούλιο και διάβασα ότι όταν τροποποιήθηκε το πού θα πηγαίνει ο κύριος όγκος των χρημάτων, αφαιρέθηκε και ο συγκεκριμένος όρος που έλεγε ότι πρέπει να έχει υποπέσει, εν πάση περιπτώσει, κάποιο είδους παράβαση για να αντικατασταθεί το Συμβούλιο, έτσι ώστε πλέον να μην χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο κριτήριο για να γίνει αυτή η αντικατάσταση. Έχω λοιπόν αυτό το ερώτημα. Γιατί αντικαταστάθηκε το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, που υποτίθεται ότι κληρονομώντας μια αμαρτωλή κατάσταση, έθεσε κάποια κριτήρια στο πώς θα μπορούσαν να γίνονται οι χρηματοδοτήσεις με πιο αντικειμενικό τρόπο. Και, εν πάση περιπτώσει, γιατί αφαιρέθηκε αυτός ο όρος, που είναι ένας όρος λογικός. Οποιοδήποτε δημοδιοικητικό συμβούλιο, αν υποπέσει ή σε κάποιο παράρτημα ή είναι ανεπαρκές ως προς την άσκηση των καθηκόντων, φυσικά δεν μπαίνει θέμα να συνεχίσει. Αλλά εκεί γιατί αφαιρέθηκε ο όρος και ουσιαστικά αφαιρέθηκε οποιοδήποτε κριτήριο για να γίνει αυτό. Το λέω επίσης αυτό, δεν το ρωτάω τυχαία, γιατί βρήκα κάποιο πρόσφατο δημοσίευμα το οποίο έχει την άποψη ότι αν, εν πάση περιπτώσει, ξαναγυρίσουμε σε καταστάσεις αλλά ΕΤΕΡΠΣ, τα χρήματα μπορεί να είναι λίγα, τα αιτήματα όμως είναι πολλά και ο μόνος είναι ένα από τις λίγες θέσεις που μπορεί να υπάρξει παροχή χρημάτων χωρίς πολύ έλεγχο ένα χρόνο πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι αυτό το ταμείο το οποίο έχει και μια ειδική σχέση με τους Δήμους. Όπου στους Δήμους ξέρουμε τι λειψιδρία υπάρχει. Μπορεί τα χρήματα να είναι ελάχιστα, οι Δήμοι σε λίγο δεν θα έχουν καλά-καλά να πληρώσουν ούτε το μόνιμο προσωπικό τους. Λοιπόν, για αυτά τα θέματα θα ήθελα από εσάς, και αν νομίζει και ο κύριος Υπός, γιατί κάποια θέματα δεν απευθύνονται σε εσάς, είναι φανερό, μια απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Είναι γνωστό ότι δεν ακροώμεθα τον Υπουργό, βέβαια. Ναι, επειδή γι' αυτό λέω, αν θέλει ο κύριος Υπουργός. Επειδή η παρουσία του μας δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξουμε μερικές πολιτικές απόψεις, θα την εκμεταλλευτούμε. Ο κύριος Καλβατζής θέλει να κάνει δύο παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, τουλάχιστον από δημοσιεύματα, υπήρξαν προβλήματα γύρω από τη δράση του Πράσινου Ταμείου. Να θυμηθούμε ότι όταν ιδρύθηκε το Πράσινο Ταμείο, έγινε με τέτοιες μπανοκρουσίες
σαν να ανακαλύπταμε τον τροχό, την Αμερική, ξέρω εγώ. Όχι από εσάς. Λέω, πριν από 2 χρόνια, εσείς δεν ήσασταν εδώ. Και όχι μόνο εδώ στη Βουλή, αλλά και ο τότε Πρωθυπουργός και διάφοροι άλλοι λέγαν πάρα πολλά. Βέβαια, είπε και η κυρία Βαλαβάνη, υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα, ρεπορτάζ, που αναφέρονταν εκτός των άλλων και σε αυθαιρεσίες κυβερνητικών παραγόντων σε βάρος μελών της διοίκησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Υπόθηκαν πολλά, δημοσιεύτηκαν και συνεντεύξεις και ο μέχρι πρότινος, δεν ξέρω αν είναι ακόμα πρόεδρος, ο κύριος Σεράος,